Η κρουαζιέρα, αγαπητή κύριε Δουλειεράκη, αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας. Σε διεθνές επίπεδο παρατηρείται σημαντική αύξηση του τουρισμού κρουαζιέρας, ο οποίος θεωρείται ένας από τους επιμέρους τομείς του τουρισμού που εμφανίζει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Δυστυχώς όμως η αυξητική τάση των προηγούμενων ετών ανακόπτεται για φέτος και υπάρχει σημαντική πτώση της κρουαζιέρας για το 2017. Σε σύνολο χώρας, τα επίσημα στοιχεία της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος είναι αποκαλυπτικά. Για το 2017, οι προσδοκόμενες αφίξεις είναι 3.316 κρουαζιέρες, δηλαδή περίπου 4.500 επιβάτες δηλαδή, ενώ το 2016 είχαμε 4.290 αφίξεις, δηλαδή 5.500 περίπου επιβάτες. Ενώ το 2015 είχαμε 4.281 αφίξεις, περίπου 5.000 επιβάτες. Και αντί λοιπόν να αυξάνεται αυτός ο αριθμός, δυστυχώς μειώνεται με έναν τρόπο που ομολογουμένως μας γέμισε ανησυχία. Γι' αυτό το λόγο και μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία να ρωτήσουμε και να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα. Mm-hmm. Τώρα πάμε για το Ηράκλειο. Το Ηράκλειο υπολείπτεται σημαντικά μικρότερων πόλεων και λιμανιών της χώρας μας που έχουν γίνει παγκόσμιοι προορισμοί, όπως για παράδειγμα η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Ρόδος, αλλά ακόμα και το Κατάκολο. Βεβαίως αυτό δεν φαίνεται να οφείλεται τόσο σε θέματα που άπτονται του Ηρακλείου ή του Οργανισμού Λιμένου Ηρακλείου, που θα μπορούσε, γιατί έχουν και εκείνοι ένα μεγάλο μέρος ευθύνης για την ιστορία, αλλά το πρόβλημα εστιάζεται στις υποδομές και στην τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, μια άκρως επικίνδυνη κυβέρνηση για τον τουρισμό, παρά τα όσα λέει, μια κυβέρνηση που παρατηρείται να έχει μια παντελή απουσία. Σχεδιασμός και στρατηγική, θέλετε να πείτε. Στον τομέα του τουρισμού κρουαζιέρας. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Δεν γνωρίζουν και το χειρότερο δεν κάνουν και τίποτα για να μάθουν. Η κυβέρνηση οφείλει να αναπτύξει ένα συγκροτημένο σχέδιο και ένα ολοκληρωμένο τουριστικό πακέτο για την κρουαζιέρα, όπου η Κρήτη και ειδικότερα το Ηράκλειο, να μιλήσουμε το όνομά μας, θα βρίσκονται σε πρωταρχική θέση. Δυστυχώς η κυρία Κουντουρά όμως, λαμβάνοντας υπόψη την απάντησή της, συνεχίζει να θεωρητικολογεί, μάλλον κάποιος συνεργάτης μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει στην ερώτηση, διότι εκείνη δεν γνωρίζει τα θέματα και η απάντηση καθόλου δεν μας ικανοποιεί και θα επανέλθουμε. Δεν μπορεί, το επαναλαμβάνω, η κρουαζιέρα και ειδικά για την Κρήτη και για το Ηράκλειο να έχει μείωση και μάλιστα αισθητή. Mm-hmm. Το ίδιο πράγμα που λέμε αυτή την ώρα βάσει των στοιχείων το λένε και όλοι οι επαγγελματίες που ωφελούνταν από τις αφίξεις χιλιάδων τουριστών που κατέφθαναν στο λιμάνι του Ηρακλείου. Mm-hmm. Τώρα, οφείλει να αναπτύξει συγκεκριμένο σχέδιο, πλάνο, σε ό,τι έχει να κάνει με την κρουαζιέρα, το ένα. Πάμε στο δεύτερο θέμα μας, δυσλειτουργίες στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο απευθύνεστε σε Λιδία Κονιόρδου, Όλγα Γεροβασίλη, Ευκλήδη Τσακαλώτο. Δεν είναι φοβερό, την ώρα που λέμε ότι έχουμε προβλήματα οικονομικά, την ώρα που η χώρα μας βουλιάζει, την ώρα που ψάχνουμε όπως χρήματα ή δράσεις που να τονώσουν την οικονομία μας, την ίδια ώρα που φτάνουν χιλιάδες τουρίστες στην Ελλάδα, να μην προβλέπει αυτή η άκρως απαράδεκτη και επικίνδυνη κυβέρνηση το εξής απλό, τη λειτουργία των μουσιακών χώρων. Είναι δυνατόν σε μια χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, και αυτό εξαιτίας, να είμαστε ειλικρινείς, της γενικότερης καταστάσεως στη λεκάνη της Μεσογείου, και όχι επειδή η καμπάνια της κυρίας Κουντουρά και της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έφερε αποτελέσματα. Μα πάντα έτσι ήταν, κύριε Βιεννάτσα. Και εν μέσω της τουριστικής περίοδου κλείνουν 80 αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και συλλογές σε ολόκληρη τη χώρα, γιατί απλά δεν υπάρχει προσωπικό να τα λειτουργήσει. Από την άλλη, βεβαίως, θα πει κάποιος, μα προσωπικό είχαμε. Θέσεις είχαμε για να διορίσουμε πάνω από 2.500 υπαλλήλους στην ΕΡΤ. Ή εκατοντάδες καθαρίστριες, διότι έτσι είχε πει ο κύριος Τσίπρας. Όμως για να κάνει σχεδιασμό και να λειτουργήσουν 8 με 8 όλοι αυτοί οι χώροι, που στην ουσία θα έφεραν και εις πράξεις και ωφέλη πολλαπλά, ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του δεν έχει καταλάβει, ούτε έχει σχεδιάσει, ούτε ασχολήθηκε ποτέ. Στο τέλος του 2016, ο κύριος Τσίπρας εξήγηλε στην Ίσυρο 200 προσλήψεις μονίμων αρχαιοφυλάκων για τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων. Όχι μόνο δεν τήρησε για άλλη μια φορά την υπόσχεσή του, θα μας εξέλιξε αν την τηρούσε, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά για άλλη μια φορά φάνηκε ψεύτης και ανακριβής. Αλλά να σημειωθεί εδώ πέρα ότι ακόμα και στο Μουσείο της Νησίρου, που γι' αυτό το λόγο έγινε επίσκεψη και μάλιστα εκεί έγινε και εξαγγελία, παραμένει κλειστό λόγω έλλειψης προσωπικού. Είναι ένας κλασικός παραδοσιακός ψεύτης ο κύριος Τσίπρας και στο θέμα των αρχαιολογικών χώρων. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με δημοσιεύματα, το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απολωτριώσεων, το λεγόμενο ΤΑΠΑ, ακύρωσε προγραμματισμένο δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθωση 11 αναψυκτηρίων σε μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία. Γιατί αλήθεια, περισσεύουν χρήματα στο ελληνικό δημόσιο? Δεν πρέπει οι επισκέπτες, όσοι φτάνουν τελικά, να έχουν δυνατότητα να προμηθευτούν ένα μπουκάλι νερό?
Κύριε Ευγενάκη. Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, και τελειώνω με αυτό, στους αρχαιολογικούς χώρους κατά το 12ο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2016, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παρατηρήθηκε μείωση των επισκεπτών κατά 7,3. Ενώ εισπράξεις από εισιτήρια για την ίδια χρονική περίοδο, πέρυσι δηλαδή, ανέρχονταν μόλις στα 2.134.000. Εμείς με την παρέμβασή μας αυτή, με τους συνεργάτες μου, ζητούμε ως Νέα Δημοκρατία να μας πει ο Πρωθυπουργός και έχοντας την ευθύνη υπουργή, να μας δώσουν καταρχήν αναλυτικά στοιχεία. Το πρόγραμμα λειτουργίας όλων των μουσείων. Τι προσωπικό απασχολούν και τελικά ποια ωράρια λειτουργούν. Και γιατί 80 μουσιακοί χώροι παραμένουν κλειστοί μεσούς της καλοκαιρινής περίοδου. Και βέβαια να μας πούν και πώς πάνε εις πράξη το πρώτο εξάμεινο του έτους αυτού. Δεν μπορεί να ψάχνουμε χρήματα, να αναζητούμε χρήματα, κόσμος να έρχεται, πελάτες, τουρίστες να επισκέπτονται τη χώρα μας και εμείς το αυτονόητο, που γι' αυτό άλλωστε φημιζόμαστε, που είναι η μουσιακή χώρη και βεβαίως ο ήλιος και η θάλασσα, εντάξει, να τα αφήνουμε κλειστά, διότι έτσι της ήρθε της κυρίας Υπουργού Τουρισμού, Πολιτισμού ή και Οικονομικών. Μάλιστα.